δική σας συνείδηση. Μαζί θα περάσουμε καλά, θα πάμε αρκετά για να μαγειρέψουμε πρόσφυλα και γυμνά. Πάμε πολύ! Να φύγε, θα τα μαγειρεύω, να δουλειώ. Πάμε! Για κάθε φαγητό συνθέτω ένα σκοπό. Λοιπόν, εκτός από τη σαλάτα και την μαγαρνάδα, θα κάνουμε τις ισπανικές Ιταλίες, θα έχουμε yes, τσάρα από την Ισπανία. Θα κάνουμε κάτι πέρα με ισπανικό χαμόν. Δεν ξέρω, επειδή αυτές τις μέρες η καπάλα ζει στο ρυθμό του Κοσμόπολης, έχουμε αποσχολές από όλες τις χώρες, θα μαγειρεύουμε με την Ισπανία. Και μετά από αυτό, θα σας πω το υπερδυστικό μου πώς τι τρώω κάθε πρωί, ή μάλλον τι πίνω κάθε πρωί. Λοιπόν, και όλα αυτά με πολύ όμορφες και χρήσιμες πληροφορίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σας πω τις 5 και μία λέξεις που πρέπει πάντα να θυμάστε όταν είστε αντιμέτωποι με μία διατροφική επιλογή. Πώς επιλέγετε φαγητό, πώς τι να θυμόμαστε. Πέντε και μία λέξη, πάρα πολύ απλό. Μετά θα σας πω τις 3 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε πάντα στο και την τζίστε, την πεταμάνια που είναι και ο χορηγός εδώ πέρα σήμερα και γι' αυτό θα φτιάξω κάτι με ελληνική φέτα, με ελληνική φέτα, γιατί έχει σημασία να υποστηρίζουμε τα ελληνικά και τα αγνά, αληθινά προϊόντα. Έτσι, από το τόπο μας. Έχετε και τόσο καλά, ωραία πράγματα. Και έχετε και ωραίους αφελώνες πάνω οι οποίοι πάνω στην δράμα κοντά. Γι' αυτό έχουμε και εσύ, Νίκο Ζαϊνίση, γίνει Νίκο Ζαϊνίση, που θα πάμε όπως είναι στην περιστατή. Θα το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μου δίνει ενέργεια. Τι έχει το μήνο καλό. Δεν θα σας πω εγώ όλα αυτά. Στο πώς είναι λίγο να πείτε γιατί να μην μάθω εγώ. Ή να τι θέλω να φέρουμε. Τα παιδιά θα αρχίσουν να μαθαίνουν λίγο περισσότερα για τη διατροφή μας. Έτσι. Και ας πούμε, ξέροντας, πρέπει να κάνουμε κιόλας. Δεν έχει σημασία να ξέρω το μήλο κάνει καλό αν δεν το τρώω ποτέ. Όταν ξέρω, κάνω. Και ένα μήλο την ημέρα, τι λέει ο γιατρός. Πέρα ο γιατρός. Αυτό ήταν μια σοφία που την ανακάλυψα και τελικά είναι το βίντεο. Λοιπόν, πιάνω.